Είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι όσο περνούν τα χρόνια και κάθε χρόνο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις χερικές συνθήκες. Αυτό δεν το αφισβητεί πλέον κανένας. Όμως όλοι γίναμε μάρτυρες στο γεγονός ότι αναφέρθηκε ο κ. Πρωθυπουργός στον εξοπλισμό τον οποίο θα παραλάβουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά εδώ είναι ένα κέριο ζήτημα. Αυτός ο εξοπλισμός, κ. Δουλγεράκη, θα πρέπει κάποιος να τον δουλέψει. Mm. Εκεί θα σταματήσουμε εμείς περισσότερο. Και το τι κάνει η πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια δουλεύουν, και αυτό έγινε και κατά κόρον φέτο, με το φιλότιμό τους, διότι είναι αναγκασμένοι περισσότερο και με διαταγές των γενικών επιφυλακών, χωρίς να αμείβονται. Τα οχήματα αυτά τα οποία και λέω Ζεδάκη αναφέρθηκε ότι θα τα πάρουμε, και όντως από ό,τι φαίνεται θα τα έχουμε του χρόνου στην αντιπυρική περίοδο. Όλα αυτά τα οχήματα, έχει αναρωτηθεί κανένας ποιος θα τα δουλέψει αυτά? Εδώ δεν μπορούμε να καλύψουμε τα οχήματα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα στη διάθεσή μας. Το προσωπικό γενικότερα σε όλη την Ελλάδα είναι ελλιπές, με συγκεκριμένο μελέτη και φέκτο ο οποίο έχει βγάλει ο προηγούμενος δύο χρόνια πίσω ο αρχηγός ο κύριος Ράπανος, ο οποίος αναφέρει ότι υπάρχουν ξεκάθαρα πλέον 3.650 οργανικά κενά. Αν συνυπολογίσουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν φύγει τα τελευταία τρία χρόνια, καταλαβαίνετε το μέγεθος ότι πάμε περίπου στις 4.000 οργανικές θέσεις. Και έρχεται ο αντίλογος από την άλλη πλευρά της κυβέρνησης εντεχνιέντος ότι εμείς κάνουμε προσλήψεις. Αν δείτε και χθες, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ίδρυση νέων υπηρεσιών. Καλοδεχούμενες, και πολύ καλά θα κάνει. Όμως αυτές είναι υπηρεσίες οι οποίες δεν υπήρχαν στο οργανόγραμμα του πυροσβεστικού σώματος τα προηγούμενα χρόνια που έγινε η μελέτη για τα οργανικά κενά. Αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι κάθε χρόνο προσλαμβάνουμε κόσμο στα ΕΜΟΔΕ και καλώς κάνουμε, όμως είναι συνάδελφοι οι οποίοι ενεργούν στα συμβάντα ως πεζοπόρα τμήματα. Και είναι πέρα των οργανικών θέσεων που είχαμε πριν από τρία χρόνια. Για τις οργανικές θέσεις, οι οποίες ήταν κενές πριν από τρία χρόνια, δεν έχει προσληθεί αυτή την ώρα ούτε ένας πυροσβέστης. Mm. Αν εξαιρέσουμε αυτούς τους συναδέλφους που μπαίνουν με πανελλήνιες, οι οποίοι πηγαίνουν στην τετραετούς φοιτητική σχολή, οι οποίοι για να έρθουν σε μια επαρχιακή πόλη θέλουμε τουλάχιστον 8 χρόνια. Διότι θέλει 4 χρόνια στη σχολή, 3 χρόνια στην Αθήνα και ένα χρόνο σε νησί. Δεν μου λέτε, το πρόβλημα κύριε, είναι τεράστιο. Ναι, αυτό. Δεν μου λέτε, κύριε Φραγκιαδάκη, λύστε μου μια απορία. Να κλείσω κάτι για να καταλάβει ο κόσμος. Η ειδική ομάδα δασοπυρόσβεσης, ναι. Η δασοκομάντος, βοηθάνε στο έπακρον σε μια φωτιά δύσκολη και έχουν βοηθήσει κατά κόρον και φέτο και είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Όμως, κύριε Δουλγεράκη, αυτοί για να πάνε στη φωτιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τον εξοπλισμό. Τι? Νερό. Οχήματα με νερό. Τα οχήματα με το νερό ποιος θα τα πάει? Πρέπει λοιπόν να προσληθεί κόσμος άμεσα στις υπηρεσίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια της χώρας προκειμένου να ενισχυθούν. Αλλά τι έχουμε κάνει? Έχουμε καταφύγει στο μέτρο της Γενικής Επιφυλακής με ένα νόμο το 4662 του κυρίου Χαρδαλιά το 20. Τι λέει ο κύριος Χαρδαλιάς? Ότι θα δουλεύετε και θα σας γράφω με 8 ώρα προκειμένου να τα πάρετε όποτε δίνετε υπηρεσία. Αλλά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην υπηρεσία, δεν δίνετε ποτέ. Με αποτέλεσμα, ο υπάλληλος όλο το καλοκαίρι δουλεύει με μια γενική επιφυλακή. Ο κάθε διοικητής σε κάθε υπηρεσία τι κάνει? Έχει μια φωτιά. Η πρώτη του λέξη είναι: στείλτε οχήματα. Μόλις στέλνουμε τα πρώτα οχήματα, κατευθείαν βάλτε κόσμο μέσα. Βάλτε γενική επιφυλακή. Βάλτε μερική επιφυλακή. Ο κόσμος λοιπόν έχει τρελαθεί, το λέω ειλικρινά, στην ατελείωτη, απλήρωτη υπερεργασία. Και τελευταία έχουμε καταφύγει σε αυτό, στα δικαστήρια, τα οποία τα δικαστήρια έχουν αρχίσει σιγά σιγά και δικαιώνουν τον κόσμο ότι αυτή είναι μια εργασία η οποία κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αποζημιωθεί, διότι ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να πάει και να δουλέψει, να την παράγει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτό όμως δυστυχώς δεν άκουσα τίποτα χθες. Όπως δεν άκουσα επίσης τίποτα χθες σε ό,τι αφορά αυτό που ουσιαστικά μας μείωσε το να μας δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 25 ευρώ, έτσι, μηνιαίως, που περιμέναμε ουσιαστικά να πάρουμε τις δεσμεύσεις που μας δίναν το προηγούμενο διάστημα, αναγνωρίζοντας με τους δεκάδες νεκρούς που έχουμε, βάλτε και τον τελευταίο νεκρό που είχαμε πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα,
πριν από λίγο καιρό στην Σαμοθράκη. Έτσι, εν ώρα υπηρεσίας, δεκάδες νεκρούς. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να, να δείξουμε και να καταλάβουν ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Περιμέναμε λοιπόν χθες ότι κάτι θα γινόταν, δυστυχώς δεν έγινε, να ανακοινωθεί κάτι. Γι' αυτό το οποίο μαχόμαστε και κατά καιρούς μας το έχουν υποσχεθεί όλοι, όλη η πολιτική αφηγή, και δυστυχώς όταν έρχονται στην εξουσία κανείς δεν το εφαρμόζει στην πράξη. Να αναγνωρίσει το επάγγελμα και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει απέναντι στον πυροσβέστη, απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, που μπορώ να πω κανένας άλλος δημόσιος υπάλληλος δεν προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πυροσβέστης. Μάλιστα. Γενική επιφυλακή, ατέλειωτη, απλήρωτη υπερεργασία, προσφυγή στα δικαστήρια από τη δική σας την πλευρά, με θετικές αποφάσεις, αυτό το οποίο ευελπιστείτε ότι θα σας αποδώσει εκείνα τα οποία σας οφείλει η πολιτεία. Έχουν βγει ήδη, γιατί αυτές δικάζονται χαιρέ το Γεράκι αναπεριοχή που παρήχθη η εργασία. Ωραία. Και είναι σε όλα τα διοικητικά πρωτοδικεία της χώρας. Όσα έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί, ήδη έχουν γίνει το 99% των αποφάσεων θετικές. Άρα λοιπόν η κουβέντα δεν γίνεται επί της ταμπακέρας και δεν το ανοίγουμε το θέμα αυτό περισσότερο, γιατί ενώ από κυβερνητικής πλευράς δεν ανοίγεται πολύ περισσότερο, γιατί το ζητούμενο είναι τι λεφτά δίνεις και πώς μπορείς να αντιληφθείς οικονομικά αυτή την γενική επιφυλακή. Γιατί αυτά που είπατε πριν από λίγο οδηγούν μόνο σε αυτό το συμπέρασμα, ότι εξαιτίας των οικονομικών, αυτό που δεν θέλουν να δώσουν, τις οδηγίες που υπάρχουν από τα αρμόδια Υπουργεία, ακολουθούμε μία πολιτική που λέει έλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο 5ωρο, 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 24ωρο να έχεις εκεί σε επιφυλακή τον Απόλλωνα το Φραγκιαδάκι, αναφέρω το δικό σας το όνομα για να μην παρεξηγηθώ από κανένα άλλο, ελπίζω να το καταλαβαίνετε, έτσι ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δεις πώς θα τα καταφέρεις για να σβήσεις μία φωτιά, αγνώντας όλους τους υπόλοιπους κινδύνους που υπάρχουν και για τον ίδιο τον Απόλλωνα το Φραγκεδάκι. Ακριβώς το οξύμορο της ιδέας του Ζεράκη. Και το μεγάλο παράπονο και αγανάκτηση του συναδέλφων είναι η εξής. Θα παρατηρήσατε και φέτο την ευκολία της χρήσης των εναερίων μέσω σε πανελλήνιο επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι ένα κόστος. Δεν είμαι ο αρμόδιος εγώ για να σας κοστολογήσω. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ένα κόστος τεράστιο. Τεράστιο. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε σε πολλές περιπτώσεις γιατί γίνεται αυτό και δεν υπάρχει καλύτερη διαχείριση στο κομμάτι αυτό, εξοικονομώντας χρήματα από αυτό, προκειμένου να δώσεις σε αυτόν ο οποίος διανυχτερεύει, τρέχει πάνω στα βουνά, στα λαγκάδια, στα βράχια, στις διασώσεις, η ΕΜΑΚ, ο πυροσβέστης. Χθες το βράδυ, χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περιοχή μας. Χθες το απόγευμα είχαμε φωτιά στην περιοχή των Γωνιών. Οι συνάδελφοί μου είναι ακόμα εκεί, από χθες το βράδυ. Διανυκτερεύσαν εκεί. Φανταστείτε ότι εξαιτίας αυτής της γραμμής του νέου δόγματος να όλοι έξω και όλοι έξω κάθε μέρα έχουν εξαντληθεί σε πολλές των περιπτώσεων τα εκτός έδρας των υπαλλήλων. Και πολλοί συνάδελφοί μου ανά την Κρήτη αυτή την ώρα μπορούν να πάνε έξω, να πάνε σε συμβάν και εν συνεχεία να παραμείνουν και θα παραμείνουν όλο το νύχτα εκεί χωρίς εκτός έδρας και απλήρωτοι. Για την νυχτερινή τους αποζημίωση που θα μείνουν εκεί. Διότι έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Ζητάμε λοιπόν, γιατί γίνεται και μια συζήτηση περί παράτασης αντιπυρικής περίοδου. Εάν γίνει κάποιο τέτοιο πράγμα, παράταση το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να υπάρξει και ο ανάλογος προϋπολογισμός τα έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν για την εκπομπή των περιπολικών οχημάτων, τα εκτός έδρας των συναδέλφων, των διοικητών, των υπαλλήλων, των πάντων. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα να συζητάμε έτσι απλά, απλώς μόνο μια παράταση της υπηρεσίας του περιοδού, που και εμείς το βλέπουμε ότι είναι αναγκαίο. Βλέπετε έξω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν έχει βρέξει και μια σπίθα, ας πούμε, γίνεται χαμός. Αλλά όλα αυτά όμως θα πρέπει κάτω να τα συζητάμε με μια βάση λογικής, ότι θα πρέπει να ανταμυφθούν και αυτοί οι οποίοι προσφέρουν και πιστέψτε με, θέλετε, δηλαδή, προσφέρουν με όλο τους το είναι. Ωραία, λοιπόν, τι σημαίνει αντιπυρική περίοδος?
ποια είναι η δική σας η πρόταση ως εργαζόμενη σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο. Εγώ όλα αυτά θέλω να τα κουβεντιάσω μαζί σας. Μετά το τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσω μαζί σας, γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, όπως έλεγε και η γιαγιά μου. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σας καλέσω εδώ στο στούντιο να δούμε τι σημαίνει η αντιπυρική περίοδος και ποια είναι η δική σας πρόταση, οι δικές σας προτάσεις βάσει όλων αυτών που δεν ακούσατε στη χθεσινή ημέρα στον απολογισμό της δίθεν αντιπυρικής περίοδου. Είμαστε σύμφωνοι? Σας ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Εντάξει, μετά το τέλος της εκπομπής επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.